Καλοκαίρι θύμιζαν και σήμερα οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη και κυρίως στα βόρεια, όπου οι νοτιάδες ανέβασαν τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι αργίες της Κυριακής σε συνδυασμό με τη ζέστη έδωσαν σε ντόπιους και επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τη θάλασσα, έστω και αν οι περισσότεροι αρκέστηκαν στη δροσιά της από απόσταση. Εγώ δεν θα μπω, αλλά απ' έξω καλά είναι. Αυτό. Οι πιο τολμηροί δεν δίστασαν να απολαύσουν τη θάλασσα με πρώτους από όλους τους χειμερινούς κολυμβητές που συνεχίζουν ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Εμείς μπαίνουμε και το χειμώνα, ναι, δεν έχουμε θέμα. Και χειμερινοί κολυμβητές δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ κάνω και το χειμώνα βέβαια. Όχι κάθε μέρα, αλλά όταν βρίσκω έτσι καλές μέρες πάω. Ναι. Αλλά σήμερα επιβάλλεται γιατί είναι καλός ο καιρός. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, η ζέστη και οι νοτιάδες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες. Γενικά με πολύ ήπιες καιρικές συνθήκες, η καλοκαιρία θα έχει να κάνει και με ηλιοφάνεια, αλλά την ίδια ώρα η νότια τάση των ανέμων, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, θα ενισχύσει, θα λέγαμε, και την τάση των υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ καλές θάλασσες και τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα τις δούμε και πάλι να κορυφώνονται κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια. Στη χώρα μας η κίνηση των θερμών αέριων μαζών έχει ως αποτέλεσμα οι μέγιστες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους και τις επόμενες ημέρες να κυμανθούν 5 με 6 βαθμούς υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα. Και για την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν γενικά πάρα πολύ καλές. Η καλοκαιρία θα έχει να κάνει και με πολλή ηλιοφάνεια, αλλά την ίδια ώρα οι άνεμοι θα έχουν ήπια ένταση και ως εκ τούτου οι θάλασσες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και αυτό μάλλον θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας και με τις θερμοκρασίες φυσικά να κορυφώνονται όσον αφορά τις μέγιστες τιμές. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας δεν προβλέπεται μεταβολή, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα κυρίως στις βόρειες περιοχές της Κρήτης. Από την προσεχή Πέμπτη και την Παρασκευή, ψυχρή αέρια μάζα πιθανόν να οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση βροχοπτώσεων.